Πρώτη φορά στη Λαμία, έχετε ξαναέρθει? Κάθε χρόνο σχεδόν έρχομαι στη Λαμία. Η βιβλιαγορά Μπέτσης ούτως ή άλλως είναι πολύ καλή μου φίλοι άνθρωποι και τους αγαπώ πάρα πολύ και είναι μεγάλη χαρά κάθε φορά που έρχομαι. Και μάλιστα έρχομαι πρώτη φορά τέτοια εποχή. Συνήθως έρχομαι Μάιο, Ιούνιο. Η ζέστη στη Λαμία δεν αστειεύεται. Τουλάχιστον τώρα είμαστε στην κατάλληλη εποχή, νομίζω. Πάντως και το κοινό της Λαμίας σας λατρεύει και σας αγαπάει και αυτό φαίνεται από τα βιβλία που φεύγουν κάθε φορά στα βιβλιοπωλεία. Πείτε μας λίγα λόγια για το καινούριο σας βιβλίο. Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, η επόμενη γενιά, είναι η συνέχεια από το παλιό αγαπημένο βιβλίο. Εδώ πια έχουμε να κάνουμε με τις 6 εγγονές της Θεοδώρας. Θα δούμε τις ζωές τους, το πόσο δύσκολα ή εύκολα πέρασαν. Θίγονται πάρα πολλά θέματα μέσα σε αυτό. Σε όλες αυτές τις σελίδες, από την κακοποίηση μέχρι ακόμα και για τα όνειρα που πονάνε όταν αυτά προδίδονται. Καμιά φορά πονάνε ακόμα και όταν υλοποιούνται. Είναι μία επιστροφή σε ένα αγαπημένο μέρος που ήταν το σπίτι δίπλα στο ποτάμι και όλα ξεκινάνε από ένα θάνατο που θα επανενώσει ουσιαστικά την οικογένεια για να δούμε πού θα πάει από εκεί και μετά, πού θα πάει παρακάτω όλο αυτό. Ποια είναι η πηγή έμπνευσή σας? Όχι, Παναγία μου, αυτό μου το ρωτάνε πάντα και μακάρι να το ξέρα, γιατί δεν ξέρω ποτέ από πριν τι είναι αυτό που θα με κάνει να ξεκινήσω. Μπορεί να είναι κάτι που άκουσα, μπορεί να είναι κάτι που είδα. Επί του προκειμένου σε αυτό το βιβλίο, για την επόμενη γενιά, η έμπνευση ήρθε βλέποντας το θεατρικό που ανέβηκε στην Αθήνα το χειμώνα του 22, που βλέποντάς το μου έδωσε την ιδέα για τη συνέχεια. Κάθε βιβλίο σας γίνεται τεράστια επιτυχία. Ναι. Σας αγχώνει αυτό? Αν με άγχωνε θα είχα σταματήσει να γράφω. Όχι, γιατί δεν θυμάμαι ποτέ το προηγούμενο βιβλίο μου. Δεν θυμάμαι καν τα προηγούμενα βιβλία μου. Με ρωτάνε πόσα βιβλία έχω γράψει και δεν θυμάμαι ποτέ. Ξέρω ότι είναι κάπου πάνω από 20, λεπτομέρειες όχι. Όταν ξεκινάω να γράφω ένα βιβλίο, είμαι εγώ και το βιβλίο. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο. Την ώρα όταν θα αρέσει, εμένα, σε μένα να αρέσει. Αυτό είναι πολύ βασικό. Τα υπόλοιπα δεν με απασχολούν. Σας έχει τύχει να είστε στην παραλία και να βλέπετε κάποιον να διαβάζει το βιβλίο σας? Πώς νιώθετε? Ντρέπομαι αφόρητα. Εκεί επιστρατεύεται καπέλο, γυαλιά. Όχι, δεν θα πάω ποτέ να μιλήσω σε αναγνώστρια που διαβάζει το βιβλίο. Έχει τύχει πολλές φορές να πάω σε παραλία και να μην έχω που να κάτσω, γιατί όλες οι γύρω ξαπλώστρες έχουν βιβλία μου. Όχι, ντρέπομαι. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με αυτό? Νομίζω ότι ήταν μονόδρομος. Νομίζω ότι ήταν ένας μονόδρομος που ήρθε μαζί με τη γέννησή μου. Είχα πάντα πάρα πολύ καλή σχέση με το χαρτί και το μολύβι και από τότε που έμαθα να γράφω. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι τα άφησα και ποτέ. Γρήγορα ανακάλυψα ότι είχα μια πολύ ζωηρή φαντασία και την ικανότητα τη φαντασία μου να τη μεταφέρω στο χαρτί αυτούσια, πράγμα που δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Πιστεύετε ότι σήμερα οι άνθρωποι έχουν φαντασία? Δυστυχώς όχι πολύ. Νομίζω ότι οι τρελοί ρυθμοί της καθημερινότητας έχουν στερήσει λίγο. Η φαντασία σημαίνει και μαγεία. Έχουμε προσγειωθεί όλοι πολύ απότομα και κάτι χάσαμε. Και αυτό είναι μέσα σε όλα, είναι και η φαντασία. Να περιμένουμε κάτι καινούργιο από εσάς? Ναι, φυσικά. Το Νοέμβριο μέσα προς τέλος θα κυκλοφορήσει η τέταρτη γυναικεία υπόθεση με τίτλο Τζόκερ, το βιβλίο που συνυπογράφω με την Κλέρη Θεοδόρου. Και το Μάιο κανονικά το βιβλίο μου όπως πάντα. Καλό ταξίδι, να πούμε και ανυπομονούμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω σήμερα τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται εδώ και μας τιμά με την παρουσία του, τις εκδόσεις Ψυχογιός για τη στήριξη και φυσικά αφήνω τελευταία τη Λένα Μαντά, η οποία κάθε χρόνο προσπαθεί και βρίσκεται δίπλα μας.